Ο Νίκος Ρέβας είναι εδώ, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε? Γεια σου, Νίκο. Πώς είστε? Καλημέρα. Καλά, 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 καλά. Λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο, αν δεν υπήρχε το μάτς του πρώτου γύρου, το οποίο το πήρε η Μπασκόνη με αυτό το σουτ στο τέλος, θα λέγαμε ότι εντάξει, okay, δεν παθαίνει καμιά μεγάλη ζημιά. Όμως δεν είναι έτσι ακριβώς. Μετά την νίκη των Βάσκων, ο Ολυμπιακός θέλει να το σβήσει αυτό, αυτή τη μουτζούρα από το πρόγραμμά του. Ναι, σωστό. Να το σβήσει για να κάνει ένα δικό του καλό βήμα να ξαναμπεί στην εξάδα. Και να διπλώσει και την Μπασκόνια, γιατί αν πάει ο Ολυμπιακός στο 12-9 και ρίξει την Μπασκόνια στο 10-11, θεωρητικά θα κερδίσει με δύο πόντους, αν κερδίσει έτσι. Ναι, αν θα κερδίσει με έναν, την έχει στην ισοβαθμία, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πράγματα και λεπτομέρειες που σιγά σιγά αρχίζουν και μετράνε. Πρέπει να τις κοιτάμε, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ασφαλώς και είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός φέτος με ισπανική ομάδα δεν τα έχει καταφέρει, έχει 0 στα 5. Πάει σε μια ομάδα που δεν είναι σε τόσο καλό φεγγάρι, έχει 3 ήττες στα τελευταία 4 μάτς, αλλά έχει αθλητικότητα, έχει έδρα, με ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά κάποιες φορές κατηφορίζει όταν χάσει το ρυθμό, κάνει λάθη και τους δώσει πολύ εύκολο ευνηδιασμό. Και έχει και κάποια κορμιά μέσα, όπως είναι ο Μονέκε, όπως είναι ο Χάουαρντ, παιδιά τα οποία δεν πολύ ταιριάζουν στην άμυνα του Ολυμπιακού. Είναι αθλητικά, είναι γρήγορα σε εκτέλεση και θα πρέπει ο Ολυμπιακός, με βάση και το πρώτο παιχνίδι, που μπορεί να το χάσει στο τέλος με το σούτ, αλλά η γενική εικόνα ήταν έτσι καλή Μπασκόνια, ήταν καλύτερη δηλαδή νομίζω, θα πρέπει σήμερα να τα διορθώσει όλα αυτά και κυρίως να έχει μεγαλύτερη διάρκεια στην απόδοσή του. Δεν θα πρέπει δηλαδή να εμφανιστεί όπως στη Βαρκελόνη που ήταν πολύ κακός στο πρώτο και στο τρίτο δεκάλεπτο και πολύ καλός στο δεύτερο και στο τέταρτο. Έτσι. Εκτός έδρας χρειάζεται περισσότερη σταθερότητα και πολύ κακό και άσχημο είναι να κυνηγάς. Όπως πολύ σωστά είπε ο Μπαρτζόκας, το παιχνίδι της Τετάρτης είναι ένα παιχνίδι αντίδρασης για τον Ολυμπιακό και όχι δράσης. Σήμερα πρέπει να μπει, να βάλει τους δικούς του κανόνες στο παρκέ, όσο αυτό είναι δυνατό, έτσι, γιατί δεν παίζει με την ουραγό της βαθμολογίας προς Θεού. Αλλά εκεί που έχει φτάσει το πράγμα χρειάζεται μια μεγάλη νίκη ο Ολυμπιακός, ένα σημείο αναφοράς, για να μπορέσει να συνεχίσει με την ίδια ψυχολογική όθηση στα επόμενα πολύ δύσκολα παιχνίδια που έρχονται. Τι παιχνίδι περιμένεις? Εντάξει, αν θεωρήσουμε ότι το πρώτο πήγε πολύ χαμηλά, στους 75 πόντους, εντάξει, κάπου εκεί νομίζω θα προσπαθήσει να το πάει ο Ολυμπιακός, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι ομάδα που μπορεί να κερδίζει πάνω από τους 80. Έτσι, πρέπει να προτάσει την πολύ καλή του αμυντική λειτουργία, που τον έχει πρώτο στη συγκεκριμένη κατηγορία στην Ευρωλίγκα, αλλά από την άλλη να μην παίξει και για τη δεύτερη χειρότερη επίθεση. Έτσι. Γιατί έχει αυτή την αντίθεση ο Ολυμπιακός. Είναι η καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας και είναι η δεύτερη καλύτερη χειρότερη επίθεση. Το θετικό είναι ότι είναι όλοι καλά. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε να εκμεταλλευτεί τον Φάλ και τον Μιλουτίνοφ. Το λέμε συνέχεια και ίσως και τον Πετρούσεφ σήμερα. Γιατί ο Κότσαρ είναι ένα παιδί το οποίο και ο Κοστέλο που είναι ίδιου στυλ περίπου σέντερ, mobile όπως λέμε, βγαίνουν έξω, τάρουν έξω καλά την μπάλα από μακριά, θα έχουν προβλήματα αν το εφοδοτηθούν σωστά υψηλή. Ναι, αν τους μπουν τα πρώτα σουτ θα αναγκαστεί να τραβηχτεί προς τα έξω ο Φαλ ή ο Μιλουτίνοφ ή να χρησιμοποιηθεί ο Πετρούσεφ στο 5. Γι' αυτό λέω ότι σήμερα θεωρώ ότι είναι μάτς Πετρούσεφ αυτό. Ναι. Με βάση τη δική μου λογική ο προπονητής ξέρει πάρα πολύ καλύτερα, έτσι το συζητάμε. Εννοείται ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή ο Μονέκε, παιδί το οποίο έδειξε και στο πρόσφατο μάτι τον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να αρχίσει πάρα πολύ μέτρια το παιχνίδι, αλλά στο τέλος να πάρει και κρίσιμα σουτ, να πάρει αποθετικά rebound, να ανανεώσει κατοχές, να κόψει αντιπάλους. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι ένα παιδί το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω τι είδαν στη Μονακό και τον έδιωξαν. Ναι, πες μου εσύ τώρα. Και τι έλειπε από αυτόν τον παίχτη για να είναι σε αυτή τη Μονακό φέτος. Και φυσικά την περιφέρεια που και με τον Χάουαρντ και με τον Μαρίνκοβιτς και με τον Μακιντάιρ μπορούν να απειλήσουν και από μακριά, έτσι. Κάνει ένα φοβερό πρωτάθλημα φέτος ο Σεντικέρσκης, έχει κάνει τρομερό step-up. Είναι, ξαναλέω, μια ομάδα που δεν έχει τον πολύ μεγάλο αστέρα, αλλά είναι όλοι εργάτες, τους έχει μαζέψει πάρα πολύ ο Ιβάνοβιτς, πάρα πολύ όμως. Είναι και λίγο στρατιωτικές οι τακτικές που επιβάλλει. Και αυτό όλο έχει βγει σε ένα ρόστερ που είναι πολύ ανταγωνιστικό, έτσι. Ποιοτικά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα πάντως, έτσι. Ναι. Και επίσης εντός έδρας η Μπασκόνια είναι χειρότερη από την εκτός. Ναι, έχει 5-5. Έχει 5-5 σε ένα ιστορικό παιχνίδι σήμερα να πούμε. Είναι το 300ο στην Ευρωλίγκα εντός έδρας, η Μπασκόνια. Είναι από τις μόνιμους σταμόνες της Ευρωλίγκας. Έχει 5-5 και έχει κάνει το ίδιο ρεκόρ έξω. Δηλαδή έχει 10 νίκες, 5 εντός, 5 εκτός. Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο, αρκεί να είναι, ξαναλέω, σταθερός στην απόδοσή του και να πάρει περισσότερα πράγματα
από περισσότερους παίχτες. Γιατί είδαμε στη Βαρκελόνη ότι αν εξαιρέσουμε τον Πίτερς και τον Williams Goss, οι υπόλοιποι δεν ήταν σε πολύ καλή μέρα. Σε τέτοιο επίπεδο παιχνίδια νομίζω ότι χρειάζονται τουλάχιστον 4 να είναι καλά, πολύ καλά, για να μπορείς να επιβάλλεις το ρυθμό σου και να πάρεις το παιχνίδι. Έτσι. Νικόλα, μαντεψιά για το οποίο θα μείνει έξω, μπορούμε να κάνουμε. Πραγματικά δεν μπορεί. Το λέω αυτό γιατί είναι 3 πλέον που έχουν μπει σε αυτή τη λογική, έτσι. Ακριβώς. Σίγμα, Μπρασδέικης και, ναι, και Μήτρου Λόγκ. Να σας πω γιατί δεν μπορώ να κάνω. Η λογική λέει ότι επειδή η Μπασκόνη έχει περισσότερα γκάρντ, ο Μήτρου Λόγκ χρειάζεται. Σωστό. Αλλά και ο Μπρασδέικης στο πεντάλεπτο που έπαιξαν πολύ καλός, και για μένα κακός δεν χρησιμοποιήθηκε και λίγο ακόμα στη Βαρκελόνη, και το προπονητικό επιτελείο, τουλάχιστον όπως λένε οι δικές μου πληροφορίες, ήταν πολύ ευχαριστημένοι την παρουσία του Σίγμα. Αυτά τα 11 λεπτά που αγωνίστηκε στη Βαρκελόνη. Ναι. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Θα το δούμε. Θα το δούμε μέχρι το φινάλε. Μαντεψιά, εγώ θα βάζω το Μήτρου Λόγκ μέσα. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο να έχει μια έξτρα λύση ατομικής ενέργειας στην επίθεση. Και αυτό το προσφέρει ο Μήτρου Λόγκ. Και ίσως να χρειαστεί να θυσιαστεί ο Σίγμα σήμερα. Γιατί ο Πετρούσεφ είναι μια χαρά παίκτης, ας πούμε. Παίκτης και στους 4 και στο 5. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, κύριε. Καλή συνέχεια. Ναι, καλημέρα.